Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η απόψινή εκδήλωση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις εντός του θόλου, καθώς και την έξοδό σας από αυτό. Θα θέλαμε ακόμη να σας ενημερώσουμε ότι δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Τέλος, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
Οι Red Gloves, είμαστε από την Καλαμάτα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας φιλοξενεί σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση και το School Wave, το οποίο μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή τη σκηνή. Το εκτιμούμε και ελπίζουμε να έχετε μια όμορφη βραδιά. Αγάπη, κοίτα
Thank you.
μάτσεστε, πίσω στο τρένο, πίσω στα σκοτεινά λιμιά, που πολεμώ τέτοι, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο. Η διεξαγωγή διαλύματος δεν είναι εφικτή σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο ΕΟΔΗ και τον κανονισμό διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων. Αποφύγετε τις μετακινήσεις και μην απομακρύνεστε από τον θόλο, καθώς συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
Καλησπέρα λοιπόν. Θέλω να μπει το κομμάτι για να αρχίσω να μιλάω, αλλά δεν θα αρχίσω να μιλάω από τώρα γιατί θα μας πάρει ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν, είμαστε The Confusion. Με special guest τον Μαρκούλη Καλτσάκο, δώσε ένα φιλάκι στο μικρόφωνο. Ωραία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την πραγματικά καταπληκτική σκηνή. Πραγματικά το τσέκαρα σκηνή. Είναι καταπληκτική σκηνή. Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εννοείται το Σκούλευ για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει για άλλη μια φορά. Και το πρώτο κομμάτι ήταν, όπως καταλάβατε από την πρώτη χαρακτηριστική φράση που έλεγε Γιάννη μου το μαντήλι σου, ήταν το Γιάννη μου το μαντήλι σου. Και το δεύτερο είναι το μαύρη ζωή που κάνουμε ή αλλιώς κλέφτικη ζωή. Αστεριά. Μεθαύριο. Πότε θα κάνεις αστεριά? Πότε θα φλεβαρίσει
Εσύ φταίς για όλα. Εγώ φταίω συγγνώμη για όλα. Ωραία. Έχετε για βρυσούλες. Το επόμενο κομμάτι είναι το «Τρεις καλογέροι κριτική», έτσι. Είναι μια ιστοριούλα, μια ιστοριούλα για τρεις καλογέρους κριτικούς που ήταν στο καράβι, κατέβαιναν στην Κρήτη, αλλά κάτι συνέβη ξαφνικά.
Πόσα ήταν? 40. Κάπου. 40 παλικάρια από τη στερεά Ελλάδα. Ξεκίνησαν να κατηφορίζουν από τη στερεά Ελλάδα προς τη Λιβαδιά. Όχι, από τη Λιβαδιά ήταν. Anyway, ξεκίνησαν να κατηφορίζουν λοιπόν προς την Πελοπόννησο. 40 παλικάρια τώρα. Τι πάνε να κάνουν 40 παλικάρια στην Πελοπόννησο? Τι πάνε να κάνουν? Anyway, αρχίζουν να κατηφορίζουν προς την Πελοπόννησο αυτά τα 40 παλικάρια και στον Ισθμό της Κορίνθου. Γιατί το 1821 δεν είχε γίνει διόργα ακόμα, έγινε κάπου το 1880-1890. Ναι. Στον Ισθμό της Κορίνθου πάνω συναντάνε ένα γέροντα. Και ο γέροντας τους λέει: πού πάτε παλικάρια, τέλος πάντων. Ναι. Και συνεχίζοντας τα παλικάρια, κράτησαν τις συμβουλές του σοφού γέροντα για μια ζωή. Και τελικά δεν ξέρω αν την πάτησαν την Τριπολιτσά ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σα. 40 παλικάρια από την Λε. Από την Λε. Πάνε για να πατήσουν την τροπό. Μόρ την τροπό. Που πηγαίνανε γέροντα. Μοργέροντα συναντούν. Γεια και χαρά σου γέρο, καλώς τα τα. Καλώς τα τα. Παλικάρια, που πάτε βρε. Που πάτε βρε, παιδιά. Πάμε για να πατήσουμε την τροπό. Μορ την τροπό.
πούμε, πώς φτάσαμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέρασε η ώρα, ειλικρινά. Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι είναι το «Άντρα μου πάει», το οποίο είναι το κομμάτι που διασκευάσαμε για τρεις μπάντες. Οπότε τώρα η δική μας εκδοχή. Εσείς από το σπίτι μην τρέπεστε, χειροκροτήστε λίγο, ρε. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Έλα, έλα, έπαιξε. Θέλει ένα λεπτό το παιδί. Κλάψω και να γελάσω, θέλω άρτε βράει. Μάμα λέει αράτια εγώ ένα καταλύσω, στο φεγγό ένα φωνάσω, άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Κι αντροπίστε μας πάνε και ταράσουνε ντάρτη καλύου στο ρου με τους ένα χρόνου. Εδώ ζωή μαϊντού, εδώ η Χριστέ μου, μα πάτσε στη Γερμανία κλαίοντα μα πόνο. We'll be right back.
Καληνύχτα, καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια! Παρακαλούμε να παραμείνετε στη θέση σας, καθώς συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
Αχ, πότε θα γίνει, ρεμπελιό πόπο, να σφάξω με να σφάξω με πάσα. Come be perifar.
έρχεται για βρυσούλες, λόγοι βουναραμπούλες. Έρχεται για βρυσούλες και εσύ σου λιωτοπούλες. Ναι, είμαστε η Μουσικα Φίκτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το School Wave και τον Χριστιανίδη για την ευκαιρία που μας έδωσε και τον Σκατονιάρχο για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Πρώτο live μετά από τόσο καιρό, τόσο lockdown, τόσο θάνατο. Ναι. Το Χριστό τον είδαμε πρώτη φορά χωρίς μάσκα, να πούμε. Σήμερα ήταν πρώτη φορά. Δόλια η αδέρφη μου, για την παιδιά καημένα. Κι η δόλια η αδέρφη μου.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.